Παρακαλώ, κύριε Κουζάνη. Ε, κύριε Κύριο, υπάρχει πληροφορία για δημοσίευμα από το ντοκουμέντο ότι ο Πρωθυπουργό μετέβει στην Πάρο και στην Αντίπαρο και η συνοδεία του με δύο στρατιωτικά ελικόπτερα και από εκεί μετέβει επίση στα Μέγαρα πάλι με στρατιωτικό ελικόπτερο. Ε, ισχύει, χρησιμοποιεί πράγματι στρατιωτικά ελικόπτερα ή κάποια ιδιωτικά ελικόπτερα ο Πρωθυπουργό. Είδαμε και τα δημοσίευματα, είδα και πριν από λίγο την ανακοίνωση που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχά, η ενημέρωση των πολιτών. Στον Πρωθυπουργό διατίθεται από την Πολιτεία τα μέσα που, χρειάζεται, που χρειάζονται για να επιτελεί τα καθήκοντά του και να μετακινείται όπου χρειάζεται. Η χρήση των μέσων αυτών κρίνει και την εκπροσώπηση του θεσμού και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιεί κάθε φορά ο ένικος του Μεγάλου Μαξίμου με βάση την ψήφο των πολιτών. Από εκεί και πέρα, το Σάββατο, ο Πρωθυπουργό μετακινήθηκε στην Πάρο με την πτήση τη γραμμή, με μια εμπορική πτήση. Μετακινήθηκε την Κυριακή το απόγευμα, από την Αντίπαρο προς την Επίδαυρο... προκειμένου να παραστεί στην ε, παράσταση Πέρσες του Εσχύλου... ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός... που μεταδόθηκε με live streaming σε όλο τον κόσμο. Και δείχνει και τη σημασία που έχει οι πολιτιακοί άρχοντες... να εκφράζουν τη σημασία που έχει για τον κάθε Έλληνα... η ταύτιση με το πολιτιστικό προϊόν και το τουριστικό προϊόν της χώρας... και τελικά με ένα προϊόν που βρίσκεται στο DNA τους. Όσον αφορά το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα περίμενε κανεί περισσότερη ειλικρίνεια και λιγότερη υποκρισία. Είναι άλλο πράγμα να χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργό για τα καθήκοντά του τα μέσα τα οποία του διαδίδεται και άλλο για ιδιωτικέ του επισκέψει. Επομένω, θα μπορεί κανεί να κρίνει με βάση το παρελθόν ποιο το χρησιμοποιούσε για ιδιωτικέ επισκέψει και ποιο το χρησιμοποιεί για να ασκεί τα καθήκοντά του.